Εγώ ανήκω σε μία ομάδα λεγόμενη Ταξάκι εδώ και 3 χρόνια. Μία σύμπραξη επαγγελματιών στη Βέρεια, εδώ στην πόλη. Mm-hmm. Το Ταξάκι το οποίο είναι σε... Είναι άλλος συνεταιρισμός, δεν είστε ραδιοταξί δηλαδή? Δεν είμαστε ραδιοταξί, είμαστε άλλη ομάδα επαγγελματική, λεγόμενη Ταξάκι, mm-hmm. με εφαρμογή από το κινητό, καλεί ο κόσμος. Υπάρχει και εφαρμογή που μπορεί να σε διαλέξει ο πελάτης, τέλος πάντων. Και κάπου στις 3.30 το μεσημέρι χτυπάει ένα τηλέφωνο, Τετάρτη μεσημέρι, 3.30 ώρα. Λίγο μετά τις 3.25. Mm-hmm. Εγώ ήμουν στην πιάτσα της Βερμίου, χτυπάει ένα τηλέφωνο. Όποιος είναι ελεύθερος είναι κέντρο εκείνη τη στιγμή, δέχεται κλήση. Mm-hmm. Θέλουμε ένα ταξί. Σπαστά ελληνικά. Σπαστά ελληνικά. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω ένα ταξί από τη Βέρεια να έρθει Θεσσαλονίκη. Και, αλλά θέλω να μιλήσω με το ταξιτζή που θα έρθει. Εσείς είστε το κέντρο? Λέω ναι, το κέντρο. Mm-hmm. Ποιος θα έρθει? Λέω δεν μπορώ να ξέρω, φίλε, ποιος θα έρθει. Όποιος είναι κοντά στην περιοχή που θα μας υποδείξεις, να πάρουμε τον πελάτη τέλος πάντων, θα έρθει ο πλησιέστερος, ο κοντινότερος. Τέλος πάντων, δρομολογώ την κλίση και είμαι εγώ πρώτος στην περιοχή. Κεντρικής 6, απέναντι από το Υγεία. Mm-hmm. Πηγαίνω, το τηλέφωνο ήταν ρουμάνικο. Θα κατέβει, λέει η κυρία, αλλά θα αργήσει λίγο. Αν θέλεις περιμένεις, αν θέλεις φεύγεις, εγώ θα σε ξαναπάρω, λέει, τηλέφωνο, τέλος πάντων. Όντως ξαναπήρε μετά τηλέφωνο, μου τα έλεγε μπερδεμένα. Δηλαδή, θα κάνει ο μπαμπάς μου εγχείρηση, θα σου δώσει η μητέρα μου κάτι πράγματα. Ρούχα και τέτοια και τέλος πάντων. Τις ρούχες. Άδει και σπαστά τα ελληνικά. Ναι, τις ρούχες. Mm-hmm. Εντάξει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, επαγγελματίες είμαστε, το μεροκάμα το κοιτάμε, λέμε εντάξει, ίσως. Ναι. Κάποτε τον βλέπω ότι αργεί, ξαναπαίρνω άλλη κλίση. Το μεσημέρι, επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί, άλλοι φεύγουν, πάνε για φαγητό να ξεκουραστούν κτλ. Μείναμε λίγοι να εξυπηρετήσουμε, τέλος πάντων. Είναι η ώρα που ο κόσμος χωράει από τις δουλειές και έχει λίγο τρέξιμο, είναι ώρα αιχμής το μεσημέρι. Ξαναπαίρνω μια κλίση, εξυπηρετώ και ξαναγυρίζω στο σημείο. Ξαναπαίρνει ο τύπος τηλέφωνο. Του λέω, φίλε, κοίταξε να δεις. Λέω, εγώ δεν έχω τηλέφωνο για εξωτερικό. Θα σε κάνω αναπάντη να με πάρεις. Mm-hmm. Κάποτε κατεβαίνει η γυναίκα. Mm-hmm. Στην είσοδο. Μου δίνει μια σακούλα. Τέλος πάντων, θα σου δώσει, μου λέει, πόσο είναι η διαδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Λέω, τόσο παράδειγμα. Mm-hmm. Θα σου δώσει κάποια λεφτά, λέει, θα κρατήσεις εσύ το δρομολόγιο σου και τα υπόλοιπα θα μου τα δώσεις. Λέω, εντάξει. Πλησιάζω την κυρία, λέω, ο γιος σας? Με λέει, ποιος γιος μου? Εκεί λίγο παραξενεύτηκα και άρχισα λίγο να στροφάρω πονηρά και λέω, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν μου κολλάει. Η κυρία τι σου είπε όταν... Τίποτα, με έδωσε τη σακούλα, λέω, ο γιος σας είναι? Λέει, ποιος γιος μου? Έφυγα εγώ. Αυτό ήταν, λέω, κάτσε, λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τέλος πάντων. Μιλάω με συναδέλφους, λέω, ρε παιδιά, αυτό και αυτό. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να πω, την ώρα που πήρα την κλίση και την ανακοίνωσα στο δίκτυο ότι το τάδε ταξί το 15 πηγαίνει εκεί, λέω, μου φαίνεται λίγο παράξενη, λέω, πάμε, λέω, και βλέπουμε. Να έχουν γνώση και οι συνάδελφοι τι γίνεται. Mm. Ξεκίνησα, σε πόση ώρα, μου λέει, θα είσαι στο Παπα-Νικολάου? Λέω, σε καμιά ώρα περίπου. Ξαναπαίνει ο τύπος τηλέφωνο. Mm-hmm. Του λέω, φίλε, κοίταξε, εμείς εδώ όταν φεύγουμε τα ταξί από τη Βέρεια ενημερώνουμε την αστυνομία για να πάμε εκτός πόλης, για να πάμε Θεσσαλονίκη. Παραμύθι. Του το είπε, ναι, παραμύθι, εννοείται. Για να δω τι θα πει, ας πούμε. Γιατί? Γιατί, λέω, έτυχε να πάμε, λέω, σε άλλες πόλεις και να έχουμε πρόβλημα, να κινδυνέψουμε. Και ενημερώνει η αστυνομία, λέω, για να ενημερώσει την κατατόπους αστυνομία, την εκεί, τέλος πάντων, για βοήθεια. Α, δεν το ξέρα. Λέω, έχεις κάποιο πρόβλημα, θες να κρύψεις κάτι, σε κυνηγάει κάποιος? Όχι, όχι, μου λέει, το λέω, ξεκινάω. Και μιλάω με τους συναδέλφους,
Παίρνω και τον ιδιοκτήτη μου τηλέφωνο του ταξί, λέω αυτό και αυτό, μου λέει φύγε στην αστυνομία. Όπως είναι, παίρνω τη σακούλα, πηγαίνω στην ασφάλεια, λέω παιδιά είμαι ο τάδε, ανοίξε τη σακούλα, δεν την έχω πειράξει, δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει. Και όντως, ανοίξαν οι άνθρωποι τη σακούλα, είχε μέσα παντόφλες πλαστικές με σακούλα νάιλον και κάτι ρούχα μέσα και μέσα από τον παντελόνι είχε 15.000 ευρώ. Αυτός σου είπε στο αυτό ότι θα μεταφέρεις μόνο ρούχα. Να φέρεις τη σακούλα, τα ρούχα. Σακούλα. Ναι. Θα σου δώσει κάποια ρούχα η κυρία, τέλος πάντων, ναι. Για χρήματα δεν σου είπε. Τίποτα. Τίποτα. Τα είδαν οι αστυνομικοί, τέλος πάντων, λέει θα πας. Πάρ' τον τηλέφωνο, λέει, και πες τον. Θα γίνει κάποιο. Ναι. Και με συνόδευσε και αστυνομικός, τέλος πάντων, ξεκινήσαμε να πάμε, τον έπαιρνα μέσα εγώ. Μέσα στο ταξί. Μέσα, ως πελάτης, ας πούμε. Ως πελάτης. Με τα πολλά, με τα λίγα. Με συνεπιβάτη αστυνομικό ως πελάτη. Ναι. Ακολουθούσε και τίποτα αστυνομία, όποιος σου ενημέρωσε. Λογικά ακολουθούσε. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο, εν τω μεταξύ μάθαμε μετά ότι μπήκε ο εγγονός στο σπίτι της γιαγιάς και τη λέει γιαγιά σε κλέψανε. Τον είπε η γιαγιά τι ακριβώς έγινε. Σου παρέδωσε τα πράγματα. Αφού μου παρέδωσε τα πράγματα και εγώ στην αστυνομία τέλος πάντων να δουν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει κτλ. Πήγε ο εγγονός και τη λέει γιαγιά σε κλέψανε και τον είχε σε ανοιχτή ακρόαση τον τύπο. Και τη ρωτάει ο τύπος ποιος είναι αυτός και αυτά που μπήκε μέσα. Για τον εγγονό. Α, μίλησε και ο εγγονός μαζί του. Ο εγγονός δεν μίλησε μαζί του. Ο εγγονός είπε τη γιαγιά, η γιαγιά σε κλέψανε. Και αυτός άκουγε τη συνομιλία γιατί την είχε τη γιαγιά, την απασχολούσε. Μάλιστα. Όπως προσπαθούσε να απασχολήσει και εμένα, μ' είχε συνέχεια στο τηλέφωνο. Λίγο μια παρένθεση. Παρακαλώ. Στη γιαγιά τι της είπε για να την πείσει να... Δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και... Ο εγγονός πηγαίνει και πλέον αναστατωμένος. Από ό,τι μας λένε τέλος πάντων, από ό,τι μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι. Και εσύ τώρα με τον αστυνομικό ως... Εμείς ξεκινήσαμε να πάμε να γίνει κανονικά τέλος πάντων το δρομολόγιο, η παράδοση. Αλλά δεν σηκώνω τύπο στο τηλέφωνο, προφανώς κατάλαβε. Καθώς πηγαίνατε επικοινωνούσατε. Καθώς πηγαίναμε εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο, το είχε κλειστό. Μάλιστα. Τον πήρα 4-5 φορές στη διαδρομή, το είχε κλειστό. Αναγκαστήκαμε, γυρίσαμε πίσω. Λέμε τώρα πλέον, η ώρα πέρασε. Αν ήταν να εμφανιστεί σε μία ώρα, αυτό θα μας έψαχνε, γιατί και εγώ ήτανε. Σωστά. Σωστά. Γυρίσαμε πίσω, γύρισα στην ασφάλεια για τα τυπικά, έδωσα κατάθεση. Εμφανίστηκαν και οι ιδιοκτήτες, η κυρία, η γιαγιά που λέμε, με τον γαμπρό και με την κόρη. Πήρανε τα πράγματά τους, τα χρήματα, τους τα επέστρεψε η ασφάλεια, ναι. Τα λεφτά μείνανε στην ασφάλεια. Ναι. Ορίστε, η σακούλα σας, τα πράγματά σας, τα χρήματά σας, ευχαριστούμε πολύ, ξέρω. Ναι. Τελικά δηλαδή δεν εμφανίστηκε πουθενά αυτός, κατάλαβε ότι... Όχι, προφανώς κατάλαβε και λογικά υποψιάστηκε και από αυτό που τον είπα εγώ, ότι εμείς ενημερώνουμε την αστυνομία και με την παρέμβαση του εγγονού θεωρώ. Μέχρι που φτάσατε στο μέχρι που πήγατε. Περάσαμε και τα Μάργαρα. Περάσαμε και τα Μάργαρα, ναι. Αποφασίσατε να γυρίσετε πίσω. Λίγο πριν τη Σύνδο. Ναι, εκεί σε συνόηση η αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Δεν σηκώνει τηλέφωνο. Τους είπα και εγώ, ρε παιδιά, αφού τον παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Αυτός και εγώ ήταν. Η ώρα έχει περάσει, ας πούμε. Εσένα δεν σου είχε δώσει και συγκεκριμένο. Δεν μου είπε κάπου στο Παπα-Νικολάου. Εμένα μου είπε στο Παπα-Νικολάου. Ναι, αλλά στο Παπα-Νικολάου εντάξει. Στο Παπα-Νικολάου πού. Ναι, και με ποιον. Και με ποιον, μπράβο. Έτσι. Οπότε γυρίσετε πίσω, αυτός δεν πήρε τηλέφωνο. Τίποτα, εξαφανίστηκε. Σαν να μην υπήρχε. Ναι. Αλλά τουλάχιστον η γιαγιά γλίτωσε. Η γιαγιά γλίτωσε τα λεφτά της. Έτσι. Έτσι. Και αποτράπηκε. Αποσοβήσαμε μια απάτη. Έτσι.